Ευχαριστούμε και τους ευγνωμονούμε. Όσον αφορά τώρα τα εθνικά μας θέματα, τις τελευταίες ημέρες η Τουρκία επιχειρεί να σκεπάσει το πρόσωπο του ταραχοποιού με μάσκα ειρηνοποιού. Η Ευρώπη όμως δεν είναι αφελής. Η Τουρκία αφενός συνεχίζει την παράνομη δραστηριότητα σε περιοχές που επικαλύπτουν ελληνική υφαλοκρηπίδα και αφετέρου μιλάει γενικά και αόριστα για πρόθεση διαλόγου με την Ελλάδα. Είναι προφανές ότι ταλανίζεται από το άγχος των κυρώσεων εν ώψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου. Τα ίδια άλλωστε έκανε και πριν τη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου. Αυτή τη φορά είναι βέβαιο ότι οι κυρώσεις θα δαγκώνουν. Αυτό είναι ότι η κύρωση αυτή καθ' αυτή δεν είναι αυτός ο σκοπός. Η απειλή της κύρωσης είναι αυτή η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή συμπεριφοράς. Αυτές οι κυρώσεις θα είναι ουσιαστικές αυτή τη φορά. Είναι βέβαιο ότι οι κυρώσεις θα δαγκώνουν. Αυτό είναι ότι η κύρωση αυτή καθ' αυτή δεν είναι αυτός ο σκοπός. Η απειλή της κύρωσης είναι αυτή η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή συμπεριφοράς. Αυτές οι κυρώσεις θα είναι ουσιαστικές αυτή τη φορά. Είναι βέβαιο ότι οι κυρώσεις θα δαγκώνουν.